Στην τελευταία σύνοδο κορυφής, στη συνάντηση Κομισιόν και Συμβουλίου με τον Τούρκο Πρόεδρο, επιβεβαιώσατε ότι η Τουρκία είναι ένα αντικατάστατο σύμμαχος των επικίνδυνων σχεδιασμών του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο με στόχο και τη συνεκμετάλλευση υδρογων ανθράκων. Η λεγόμενη θετική ευρωτουρκική ατζέντα που αποδέχονται και επικροτούν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ στην Ελλάδα, περιλαμβάνει την αναβάθμιση της θεολωνιακής ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, επικυρώνει την απαράδεκτη συμφωνία για το προσφυγικό μεταναστευτικό που εγκλωβίζει δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες θύματα των επεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Στο έδαφος σφοδρών ανταγωνισμών που διεξάγονται με τη Ρωσία και την Κίνα, οι όποιες επικριτικές αναφορές ή απειλές κυρώσεων γίνονται, λειτουργούν στο πλαίσιο του παζαριού με την Τουρκία, έτσι ώστε να δεθεί εκείνη πιο γερά στο ΝΑΤΟ. Ο ανταγωνισμός των αστικών τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας και η εμπλοκή τους στους γενικότερους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στρέφεται κατά των λαών και των δύο χωρών και τους βάζουν σε μεγάλους κινδύνους. Στις συνθήκες αυτές αποκτά ιδιαίτερη σημασία η λαϊκή πάλη για την απεμπλοκή από τα ιμπεριαλιστικά σχέδια, για το κλείσιμο των στρατιωτικών βάσεων, το σεβασμό των συνόρων και τη δημιουργία των όρων για την οικοδόμηση αμοιβαίων επωφελών σχέσεων ανάμεσα στους λαούς.